σελίς 340 και κεφάλαιον γιώτα. Κεφάλαιον γιώτα, κεφάλαιον 10, σελίς 340, βασιλέον Α. Ακούσασα δε η βασίλισσα της Εβά την περί του ονόματος του Κυρίου θύμην του Σολομώντος, ήλθεν για να δοκιμάσει αυτόν δια ενηγμάτων. Και ήλθεν εις Ιερουσαλήμ με τα συνοδείας μεγάλης φόδρα, με τα καμήλων πεφορτωμένων αρώματα και χρυσών πολλήν σφόδρα και λίθους πολυτίμους. Όταν ήλθε προς το Σολομώντα, ελάλησε με ταυτού περί πάντων όσα είχε την καρδία αυτής και εξήγησεν εις αυτήν ο Σολομών πάντα τα ερωτήματα αυτής. Δεν εστάθη ουδέν και κρυμμένον από του βασιλέως, το οποίο δεν εξήγησε εις αυτήν. Και ειδούσα η βασίλισσα της Εβά πάσαν την σοφίαν του Σολομώντος και τον οίκον τον οποίον οικοδόμησε και τα φαγητά της τραπέζης αυτού και την καθεδρίασιν των δούλων αυτού, την στάση των υπουργών αυτού, των ηματισμών αυτών και του συνοχώους αυτού και την ανάβαση αυτού διείς ανέβαινεν στον οίκον του Κυρίου, έγινεν έκθαμβος. Και είπε προς το βασιλέα, αληθής είναι ο λόγος τον οποίον ήκουσα εν τη γη περί των έργων σου και περί της σοφίας σου. Αλλά δεν επίστευον εις τους λόγους, έως σου ήλθον και είδον η οφθαλμή μου. Και ειδού, το ίμιση δεν απηγγέλθη σε με. Η σοφία σου και η ευημερία σου υπερβαίνουσιν την φήμη την οποία νίκουσα. Μακάρι οι άνδρες σου, μακάρι οι δούλοι σου ούτι, οι στάμενοι πάντοτε ενωπιών σου, οι ακούοντες τη σοφία σου. Έστω, Κύριος ο Θεός σου ευλογημένος, ως της ευηρεστήθη η σε, δια να σε θέσει επί των οίκων του Ισραήλ. Επειδή ο Κύριος σιγάπησεν εις τον αιώνα τον Ισραήλ, δια τούτο σε κατέστησε βασιλέα, δια να κάνεις κρίσιν και δικαιοσύνη. Και έδωκεν εις τον βασιλέα 120 τάλαντα χρυσίου και αρώματα πολλά σφόδρα και λίθους πολυτίμους, δεν ήλθε πλέον τόση αυθονία οραμάτων αρωμάτων ως εκείνα τα οποία η βασίλισσα της Εβά έδωκεν εις τον βασιλέα Σολομώντα. Και ο στόλος έτη του Χιράμ, ως της έφερε το χρυσίον από Οφύρ, έφερεν από Οφύρ και μέγα πλήθος ξύλων, αλγουμίμ και λίθους τιμίους και έκαμεν ο βασιλεύς εκ των ξύλων αλγουμίμ αναβάσεις εις τον οίκον του Κυρίου και εις τον οίκον του βασιλέως και κιθάρας και ψαλτήρια δε τους μουσικούς, τι αυτά ξύλα αλμουγίμ δεν είχαν δοθεί ουδέ φανεί έως της ημέρας εκείνης. Και έδωκεν ο βασιλεύς Σολομώνης τη βασίλισσα Σεβά πάντα όσα ηθέλησε, όσα εζήτησεν, εκτός των όσα έδωκεν εις αυτήν οίκοθεν ο βασιλεύς Σολομών. Και επέστρεψε και ήλθε στη γη αυτής, αυτή και η δούλη αυτής. Το δε βάρος του χρυσίου το οποίον ήρχε το εις το Σολομώντα κατέτος ή το 666 τάλαντα χρυσίου, εκτός του συναγωμένου εκ των τελωνών και εκ των πραγματιών των εμπόρων και εκ πάντων των βασιλέων της Αραβίας και εκ των σατραπών της γης. Και έκαμεν ο βασιλεύς Σολομών 200 θηρεούς εκ χρυσίου σφυριλάτου, 600 σίκλοι χρυσίου εξοδεύοντο εις έκαστον θηρεών και 300 ασπίδας εκ χρυσίου σφυριλάτου. 3 μνέ χρυσίου εξοδεύοντο εις εκάστην ασπίδα και έθεσεν αυτάς ο βασιλεύς εν το οίκο του δάσους του Λιβάνου. Και έκαμεν έτη ο βασιλεύς θρόνων μέγαν ελεφάντινων και σκέπασεν αυτόν με καθαρών χρυσίων. Είχε δε ο θρόνος 6 βαθμίδας και η κορυφή του θρόνου ήτο στρογγυλή όπισθεν αυτού και αγκώνας εντεύθεν και εντεύθεν της καθέδρας και 2 λέοντας ισταμένους εις τα πλάγια των αγκώνων. Επειδή των 6 βαθμίδων εκεί ίσταντο 12 λέοντες εκατέρωθεν, παρόμοιον δεν κατασκευάστη ουδέν βασίλειον. Και πάντα τα σκεύη του ποτού του βασιλέου Σολομώντος ήσαν εκ χρυσίου, και πάντα τα σκεύη του οίκου του δάσους του Λιβάνου εκ χρυσίου καθαρού, ουδέν εξ αργυρίου. Το αργύριον ελογίζονται εις ουδέν εν τες ημέρες του Σολομώντος, διότι είχεν ο βασιλεύς εν τη θαλάσση στόλων της Ταρσής μετά του στόλου του Χιράμ, άπαξ κατά τριετίαν ήρχε το στόλος από Ταρσής
φέρων χρυσών και άργυρων, οδόντας ελέφαντος και πιθήκους και παγόνια. Και μεγαλύνθη ο βασιλεύς Σολομών υπερπάντα στους βασιλείς της γης, εις πλούτον και εις σοφίαν, και πάσα η γη εζήτη το πρόσωπον του Σολομώντος, διανακούσωση την σοφίαν αυτού, την οποίαν ο Θεός έδωκε στην καρδίαν αυτού. Και έφερεν έκαστος αυτών των δώρων αυτού ασκεύη αργυρά και ασκεύη χρυσά και στολάς και πανοπλίας και αρώματα, ύπους και ημιώνους κατέτος. Και συνήθρισεν ο Σολομών αμάξας και υπέας και είχεν 1.400 αμάξας και 12.000 υπέων, τους οποίους έθεσεν εις τας πόλεις των αμαξών και πλησίων του βασιλέως εν Ιερουσαλήμ. Και κατέστησεν ο βασιλεύς εν Ιερουσαλήμ των άργυρων ως λίθων και τα σκέδρας κατέστησεν ως τα σεντιπεδιάδη σικαμίνους δια την αυθονίαν. Εγίνεται εδώ εις τον Σολομώντα εξαγωγή ύπων και λινού νήματος εξ Αιγύπτου. Το μεν νήμα ελάμβανον οι έμποροι του βασιλέως εις ορισμένην τιμήν, εκάστη δε άμαξα ανέβαινε και εξήρχε το εξ Αιγύπτου δια 600 σύκλους αργυρούς και έκαστος ύπος δια 150. Και ούτω δια πάντα στους βασιλείς των Χεταίων και δια τους βασιλείς της Συρίας η εξαγωγή εγίνετο δια χειρός αυτών. Η βασίλισσα της Σεβά. Σεβά ήταν ένα βασίλειο πάρα πολύ πλούσιο στο νότιο της Αραβίας, όπου η φήμη του Σολομώντος για τα πράγματα του Θεού, η φήμη του Σολομώντος για τη σοφία που ο Θεός έδιδε σε αυτόν ο Κύριος, έφτασε μέχρι τον άκρον της γης, έφτασε μέχρι το τέλος της Αραβίας. Και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός επίνεσε τη βασίλισσα Σεβά, λέγοντας ότι η βασίλισσα Σεβά θα σηκωθεί στην κρίση με το των ανθρώπων αυτής της γενεάς που ήσαν παρόντες και άκουγαν τα λόγια του Θεού δια του Ιησού Χριστού, και θα κατακρίνει αυτούς η βασίλισσα της Σεβά, διότι ήλθεν εκ των περάτων της γης δια να ακούσει τη σοφία του Σολομώντος, και ειδού πλειότερον του Σολομώντος είναι εδώ. Επίνεσε λοιπόν ο Ιησούς Χριστός ο Κύριος τη βασίλισσα της Σεβά, γιατί καθώς άκουσε όλα όσα ελέγοντο για τη σοφία του Σολομώντος, η οποία εδόθη από το Θεό, αποφάσισε να κάνει ένα πολύ μακρινό ταξίδι με κόπο, με έξοδα, αλλά και με πολλά δώρα για να ακούσει με τα αυτιά της τη σοφία του Θεού, για να δει με τα μάτια της το έργο του Θεού. Είναι πραγματικά για το Χριστό αλλά και για τη λογική την ανθρώπινη αξιέπαινη αυτή η γυναίκα, η οποία άκουσε για το Θεό, άκουσε για τις ενέργειες του Θεού, άκουσε για το λαό του Θεού και ξεκίνησε ένα πολύ μακρινό ταξίδι για να δει με τα μάτια της και να ακούσει με τα αυτιά της τις φήμες, αν ήταν αληθινές, που έφτασαν μέχρι το βασίλειό της για το έργο του Θεού. Και την επίνεσε ο Θεός. Ενώ αντιθέτως κατέκρινε ο Θεός αυτούς που είχαν πλειότερον τη σοφίας του Σολομώντος δίπλα τους, τον Ιησού Χριστόν, και αδιαφόρησαν. Και η μεγάλη διαφορά των δύο αυτών τύπων ανθρώπων είναι η πίστης. Η πίστη στο Θεό, αλλά και το ενδιαφέρον, δηλαδή η εξήτηση. Η εξήτηση των πραγμάτων του Θεού. Και βέβαια ο Απόστολος Παύλος μας το έχει απόλυτα διευκρινίσει, ότι ο προσερχόμενος προς το Θεό πρέπει να ξεύρει ότι ο Θεός είναι και γίνεται μισθαποδότης εις εξητούντας Αυτόν. Και η μισθαποδοσία της βασίλισσας του Σεβά ήταν πολύ μεγάλη.
όχι μόνο γιατί είδε το έργο του Θεού και θαύμασε, άκουσε το έργο του Θεού και θαύμασε, είδε πώς ο Θεός εργάζεται και συνεργάζεται με τους ανθρώπους και το ζήλεψε, δεν ήταν επίσης μόνο η μισθαποδοσία από το Θεό της βασίλισσας Σεβά των δώρων που ο Θεός, που ο Σολομών έδωσε σε αυτήν εις ανταπόδοση του ταξιδιού της, αλλά η μεγαλύτερη μισθαποδοσία, και γι' αυτή μιλάει ιδιαιτέρως ο Θεός, είναι η πνευματική, καθώς το όνομά της είναι γεγραμμένο και το έργο της είναι γεγραμμένο στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Είναι γεγραμμένο στο Ευαγγέλιο που περιγράφει τα ονόματα των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, της μητέρας του Κυρίου της Μαρίας και όλων των άλλων εργατών και δούλων του Θεού στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Μια γυναίκα πάμπλουτη που δελεάστηκε όμως, θα έλεγα και πολύ σοφή, που δελεάστηκε όμως, που η καρδιά της εξεζήτησε να δει πώς ο Θεός εργάζεται, τι κάνει ο Θεός και πώς συνεργάζεται με τους ανθρώπους. Και έτσι πήρε μια πολύ μεγάλη και σοβαρή και επίπονη απόφαση να πάει να συναντήσει το λαό του Θεού, το βασιλιά του λαού του Θεού, το Σολομώντα, τον οποίο ο Θεός ευλόγησε, και το έργο του Θεού, τα λόγια του Θεού. Αλλά δεν ήρθε μόνο για να δει και να ακούσει, αλλά ακόμη περισσότερο ήρθε και για να ρωτήσει, να πάρει δηλαδή απαντήσεις όλων των απορριών και των ερωτημάτων της, όλων των ζητημάτων και των θεμάτων που την αποσχολούσανε, από τη σοφία του Θεού. Και αυτό είναι ίσως, με τα βεβαιότητος θα έλεγα, το σημαντικότερο. Ήρθε να ανοίξει την καρδιά της και να δεχθεί το Λόγο του Θεού σε όλα τα ζητήματα που τον αποσχολούσανε. Δεν πήγε σε μάγους, σε σοφούς, σε συνετούς ανθρώπους. Μπορεί και να πήγε βέβαια και να μην έπαιρνε απαντήσεις, αλλά ξεκίνησε με κόπο μεγάλο να πάει να ρωτήσει το Θεό και να πάρει απαντήσεις από το Θεό. Είναι αυτό το οποίο την εδελέασε, είναι αυτό το οποίο την ξεσήκωσε και είναι αυτό που την οδήγησε να κάνει αυτό το μοναδικό ταξίδι, γιατί θα έχει κάνει και άλλα τη ζωή της, που όμως της απέφερε τη μισθαποδοσία, την ουράνια και την αιώνια. Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, τις απορίες μας, όταν εγώ πρωτομπήκα στην Εκκλησία, με τις γνώσεις που είχα, τις όποιες, και με τη μελέτη του Ευαγγελίου, την όποια ήταν και αυτή, άρχισαν και δημιουργούνταν μέσα στην ψυχή μου, στην καρδιά μου, ερωτήματα μικρά και μεγάλα. Και καλή συνήθεια είχα, εγώ ήθελα να παίρνω πάντοτε απαντήσεις. Δεν προσπέρναγα, και ακόμη και τώρα, αλλά και προ Χριστού, δεν προσπέρναγα εάν δεν έπαιρνα απάντηση που να ικανοποιούσε την ψυχή μου, την καρδιά μου, για όλα τα ζητήματα, και τα φυσικά, τα επαγγελματικά και τα πνευματικά, τα όποια πνευματικά τότε. Εδώ λοιπόν στην Εκκλησία βρήκα τη χαρά μου, γιατί όχι μόνο βρήκα τρόπο να παίρνω απαντήσεις στα ερωτήματά μου, αλλά ακόμη περισσότερο ο Θεός μέσα από το Λόγο Του δημιουργούσε όλο και περισσότερα ερωτήματα και ζητήματα. Βρήκα τη χαρά μου. Έπιανα λοιπόν ό,τι ανέβαινε στην καρδιά μου και όσα ακόμη και τα έγραφα, και πήγαινα σε αδελφούς παλιότερους να μου δώσουν εξηγήσεις. Τις περισσότερες φορές έπαιρνα απάντηση που ικανοποιούσε την ψυχή μου. Κάποιες όμως φορές δεν έπαιρνα απάντηση. Και
άκουσα στο κήρυγμα ότι ό,τι θες μπορείς να το ζητήσεις από το Θεό. Και λέω, για να δω, θα πάω στην προσευχή και θα φέρω τα ερωτήματά μου στο Θεό, να δω τι θα γίνει. Και ήταν καταπληκτικό, αδερφοί, αυτό που συνέβη τότε και συμβαίνει ακόμη. Δεν υπάρχει ερώτημα το οποίο να έφερα ενώπιον του Θεού, είτε μέσα από τη γραφή, είτε μέσα από τη ζωή μου, είτε στα πνευματικά πάντοτε, και να πήγα στο Θεό και να γονάτισα και να προσευχήθηκα και να είπα, εξήγησέ μου το, δεν το καταλαβαίνω, και να μην μου το εξήγησε σχεδόν άμεσα, είτε με ενύπνοια, είτε μέσα από το Λόγο του Θεού, από τα κηρύγματα, είτε με αποκάλυψη, με ιδιαίτερο τρόπο, με φώτιση. Αλλά δεν υπήρχε ούτε ένα ερώτημα, και δεν υπάρχει μέχρι τώρα, γιατί αυτό συνεχίζεται. Και τώρα κατάλαβα, και καταλαβαίνω μάλλον, και τότε κατάλαβα, ότι ήταν κάτι που άρεσε στο Θεό. Αρέσει στο Θεό να τον ρωτάς και ευαρεστείται να σου απαντάει. Χαίρεται να σου απαντάει. Και μία τέτοια συνήθεια ζωής θα σε βοηθήσει να έρχεσαι κάθε τόσο πιο κοντά στο Χριστό. Όχι όμως με φλιαρίες, γιατί αν μπορείς να πάρεις απάντηση από τον αδελφό σου, αυτό είναι αναγκαίο. Πρώτα θα πάμε στον αδελφό μας, στα αδέλφια μας, στον πρεσβύτερο, στους πρεσβυτέρους, στον ποιμένα, όπου η καρδιά μας αναπαύεται, κατά προτίμηση στους εργάτες του Θεού, και τις περισσότερες φορές παίρνουμε απαντήσεις. Εάν κάποιες φορές, παρόλο που η απάντησή του έχει δεικνύει, αποδεικνύει μέσα στον άνθρωπο βεβαιότητα, και εσύ δεν ικανοποιήσεις την ψυχή σου, δεν πάρεις δηλαδή την απάντηση που πρέπει, μην σταματήσεις εκεί. Αρέσκεται ο Θεός να βλέπει τους ανθρώπους να τον πλησιάζουν, να γονατίζουν και να τον ρωτάνε. Είτε θα σου δώσει έμπνευση, γιατί λέει πνεύμα και σοφία υπάρχει στον άνθρωπο, η έμπνευση όμως είναι από το παντοδύναμο. Είτε θα σου δώσει έμπνευση, είτε θα σου δώσει όραση, είτε θα σου δώσει ενύπνιο, είτε θα σου απαντήσει με οποιονδήποτε τρόπο βρίσκει και ξέρει αυτός, που θα το καταλάβεις. Και αυτό βοηθάει, αδερφοί, πάρα πολύ. Βοηθάει τον άνθρωπο να πλησιάζει το Θεό και να αυξάνει, πιο σωστά, να ενδυναμώνει την πίστη του. Και λέω πιο σωστά, γιατί η πίστη δεν αυξάνεται, αλλά ενδυναμώνεται. Και ενδυναμώνεται με την ευχαριστία, με τη δοξολογία. Γι' αυτό όταν παίρνεις απάντηση που χαίρεται ο Θεός να σου δίνει, τότε πλημμυρίζει, και δεν μπορεί να γίνει αλλιώς, γιατί είμαστε άνθρωποι, η καρδιά μας από χαρά και ευγνωμοσύνη, και οδηγείται κατά αυτόν τον τρόπο ο άνθρωπος να δοξάζει και να ευχαριστεί το Θεό με αιτίες πολλές. Πολλές αιτίες. Και δεν σταματάνε ποτέ τα ερωτήματα, δεν σταματάνε ποτέ οι απορίες. Εάν δεν ενδιαφέρεσαι, θα σταματήσεις να αναρωτιέσαι. Αν όμως ενδιαφέρεσαι να πάρεις απαντήσεις, τότε θα γίνει ο γεγραμμένος λόγος του Θεού, ότι αυτά που δεν ξέρουμε πάντοτε στη ζωή μας είναι διπλάσια από αυτά που ξέρουμε. Και έτσι ο άνθρωπος μαθαίνει να συνομιλεί, να συνεργάζεται με το Θεό, μαθαίνει να ακούει τη φωνή του Θεού, μαθαίνει να καταλαβαίνει, να συνειδητοποιεί πώς μιλάει ο Θεός. Γιατί το μαθαίνει? Γιατί παίρνει απάντηση. Δεν είναι να γίνει μία προφητεία και να μου προφητεύσει, πολύ καλό και ευλογημένο, ο Θεός για το μέλλον, ή μία υπόσχεση, πολύ καλό είναι αυτό. Αλλά το να ρωτάς και να σου απαντάει ο Θεός, κατά την ταπεινή μου γνώμη, είναι πάρα πολύ σημαντικό,
Γιατί γνωρίζεις μέσα μέρα με την ημέρα, στιγμή με τη στιγμή, έναν Θεό που σ' ακούει και σου απαντάει και σε διδάσκει και σου αποκαλύπτει και σου φανερώνει και σε κατευθύνει. Αυτό το πνεύμα είχε η βασίλισσα της Εβά. Πιο σωστά, αυτή την καρδιά είχε η βασίλισσα της Εβά, ότι ήθελε με κάθε θυσία, έστω και με ένα πολύ μακρινό ταξίδι, να πάρει απαντήσεις από τον ίδιο το Θεό ή από τους ανθρώπους, τον άνθρωπο συγκεκριμένα, στον οποίο ο Θεός έδωσε τη δική του τη σοφία. Το άκουσε και λέει θα πάω. Δεν μπορώ να μείνω με τις απορίες μου, με τα ερωτήματά μου, με τα ερωτηματικά μου. Θέλω απάντηση στην ψυχή μου. Και ο Θεός την επένεσε. Και ο Ιησούς Χριστός την τίμησε. Τη σύστησε. Επειδή ήρθε να ακούσει τη σοφία του Θεού μέσα από τον Σολομώντα, τη σοφία του Σολομώντα που εδόθησε αυτόν από τον Θεό, θα κατακρίνει τη γενεά όλων εσάς, είπε τότε ο Χριστός, που ενώ εδώ υπάρχει σοφία μεγαλύτερα της του Σολομώντος, εσείς δεν ενδιαφέρεστε. Δεν ενδιαφέρεστε να πάρετε απαντήσεις από το Θεό για τα ζητήματά σας και τα ερωτήματά σας. Και έτσι λοιπόν η ευλογημένη αυτή γυναίκα, που δεν ξέρουμε πόσο πολύ καλά ήξερε το Θεό, αλλά ξέρουμε ότι είχε ακούσει τη φήμη του Θεού και του Σολομώντα, ξεκίνησε με πολλά δώρα, με μεγάλη αγωνία θα έλεγα και ερωτηματικά, να φέρει, να δοκιμάσει διενυγμάτων τα ερωτήματά της, γι' αυτό ήρθε, να δοκιμάσει τον Σολομώντα με τα ενίγματά της, με τις απορίες της, με τα ζητήματά της, με τα ερωτήματά της. Και ήρθε στην Ιερουσαλήμ με μεγάλη συνοδεία, με καμήλες πολλές φορτωμένες με αρώματα και, και χρυσάφι πολλοί και λίθους πολυτίμους πολλούς, και όταν ήρθε προς τον Σολομώντα, ελάλησε με ταυτού περί πάντων όσων είχε στην καρδιά της. Αυτό ήταν το ζήτημα. Αυτό ήταν το γεγονός που την τράβηξε, που την οδήγησε. Έλα να κουβεντιάσουμε όλα αυτά που έχω στην καρδιά μου και δεν έχω πάρει απαντήσεις, μήπως εσύ, μήπως ο Θεός μπορεί να μου τις δώσει. Κάνε μας έτσι Κύριε. Ιδίως τις έσχατες ημέρες. Μάθε μας να σε ρωτάμε και να μ' ακούμε τη φωνή σου και να μας απαντάς. Μάθε μας να μας διδάσκεις. Δεν είναι ο διδασκαλός μας. Πώς θα μας διδάξει? Και ποιον θα διδάξει? Αυτόν που ενδιαφέρεται να μάθει. Είναι πράγματα μέσα από τη γραφή που δεν τα καταλαβαίνεις. Άστονε να σου δώσει να το καταλάβεις ο Θεός. Άστονε να στο δώσει να το καταλάβεις. Και θα δεις με έκπληξη το Θεό να έρχεται και να σου φανερώνει. Αλλά μην το κάνεις παιχνιδάκι. Με το Θεό δεν παίζουμε. Προσπάθησε πρώτα μέσα από αυτούς που ο Θεός έχει θέσει μέσα στην Εκκλησία να πάρεις απαντήσεις. Και αν η ψυχή σου δεν ικανοποιηθεί, τότε ο μόνος που μπορεί να ικανοποιήσει την ψυχή σου είναι ο Ιησούς Χριστός, είναι ο αληθινός Θεός. Σε όλα τα ερωτήματα. Μην μένουμε λέγοντας αυτή την απορία την είχα πάντα. Συνέχισε. Αυτή την απορία την έχω, θα πάω στο Χριστό να μου την εξηγήσει. Έρχομαι Κύριε μου την εξηγήσεις. Και ο Σολομών εξήγησε όλα τα ερωτήματα αυτής και δεν στάθηκε τίποτα κεκριμένο από του βασιλέως τον οποίον, το οποίον δεν εξήγησε σε αυτήν.
όλα τα ερωτήματά της και τίποτα κρυμμένο δεν έμεινε σε αυτήν. Πήρε απαντήσεις σε όλα τα θέματα. Και ο Χριστός τι λέει? Εδώ είναι πλειότερον του Σολομώντος. Εκεί ήταν ο Σολομών που είχε σοφία από το Θεό. Εδώ είναι η σοφία του Σολομώντος, ο Χριστός. Γιατί ο Χριστός είναι σοφία από Θεού για μας. Είναι? Όχι. Θα είναι αν τον ρωτάς. Θα είναι αν γίνεις μαθητής του ρωτώντας. Αν θέλεις πραγματικά να μάθεις. Και όσο πιο πολύ ενδιαφέρεσαι να μάθεις, τόσο πιο πολλά ερωτηματικά θα ξεσηκώνονται, θα δημιουργούνται στην καρδιά σου, ώστε τόσο πιο πολλά ο Θεός να σου αποκαλύπτει. Και θα διαπιστώσεις και κάτι άλλο, ότι μέσα σε αυτή τη συνεργασία δεν θα παίρνεις μόνο μία απάντηση σε ένα θέμα, αλλά θα παίρνεις και δεύτερη και τρίτη και τέταρτη. Γιατί σε όλα τα θέματα ο Θεός έχει πολλές οπτικές γωνίες. Αυτό το ποτήρι το βλέπεις από κάτω, το ποτήρι είναι. Το βλέπεις από πάνω βλέπεις το νερό, από κάτω βλέπεις τον πάτο, το βλέπεις από μέσα και βλέπεις την Κυριακούλα απέναντι, το βλέπεις και όλα τα... Έχει πολλές, πολλές απαντήσεις ο Θεός να σου δώσει. Και θα το πω, αδερφοί αγαπητοί, έτσι όπως το έχω ζήσει. Πολλές αποκαλύψεις στο ίδιο ζήτημα. Πολλές διαφορετικές όψεις των πραγμάτων. Και αυτό είναι τόσο σημαντικό που ο Ιησούς Χριστός επίνεσε τη γυναίκα αυτή. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Τώρα ο Θεός θέλει να τη βεβαιώσει και για όλα τα άλλα. Και όχι μόνο ρώτησε και άκουσε και πήρε όλες τις απαντήσεις, αλλά τώρα ο Θεός αρχίζει και τις αποκαλύπτει και βλέπει. Βλέπει αυτά που οι άλλοι δεν τα βλέπουν. Βλέπει αυτά που οι άλλοι δεν τα κάνουν focus, δεν τα επικεντρώνουν. Δηλαδή, όπως εγώ που είμαι ασεπαρατηρητικότητα άθλιος. Δηλαδή δεν μπορώ να δω, θα δω τώρα τον αδερφό και μετά να πάω σπίτι τι φορά και δεν θυμάμαι. Δεν ξέρω. Βλέπω το αυτοκίνητο του αδερφού, πάω σπίτι, τι μάρκα αυτοκίνητο έχει, δεν ξέρω. Γι' αυτό και χάνουμε στους δρόμους. Παρατηρητικότητα μηδέν. Στα πνευματικά όμως ο Θεός θέλει να μας δώσει πνευματικότητα άριστη. Όραση αετού. Και πιο σωστά, όραση Θεού. Να βλέπεις, να κατανοείς, να διακρίνεις και να διαχωρίζεις τα διαφέροντα. Και αυτό πάλι είναι χάρις Θεού. Και αυτό είναι δώρο Θεού. Σε ποιον? Σε αυτόν που πάει να δει. Θέλω να δω. Και ειδούσα η βασίλισσα πάσαν την σοφίαν του Σολομώντος πρώτον σε όχι μόνο στις ερωτήσεις και τις απαντήσεις, γιατί η σοφία δεν φαίνεται μέσα από ερωτήσεις και απαντήσεις μόνο. Σοφία φαίνεται από την έγερση, από το κάθισμα, από το περπάτημα, από τα λόγια, από το χαρακτήρα, από τη γλυκύτητα. Ο σοφός άνθρωπος διακρίνεται γιατί έχει γνώση του θελήματος του Θεού. Έχει γνώση τι ευαρεστεί το Θεό. Και αν έχει και σύνεση, τότε μπορεί και περπατάει σε αυτό το οποίο γνωρίζει. Γιατί ο άνθρωπος του Θεού πρέπει να μπορεί να διαχωρίζει το τίμιον, να το εκλέγει
από το αχρίον και να το απορρίπτει. Να μπορεί να έχει διάκριση, να διακρίνει. Το διαμάντι από το γυαλί. Το πολύτιμο από το ασήμαντο. Το έχουν αξία από το μη έχουν ουδεμίαν αξίαν. Και είδε λοιπόν τη σοφία του Σολομώντος ολόκληρη, όχι μόνο τα ερωτήματά της, αλλά είδε στη ζωή του. Και αρχίζει τώρα και κοιτάει και τη σοφία στα έργα του. Και βλέπει και τον οίκον τον οποίον οικοδόμησε. Και θαύμαζε, γιατί ήξερε ότι αυτή η σοφία είναι άνωθεν. Δεν είναι του Σολομώντα, είναι του Θεού σοφία. Και είδε και τα φαγητά της τραπέζης του Σολομώντα. Γιατί και αυτά που τρώμε και όπως τα τρώμε χαρακτηρίζουν τη σοφία και την προσωπικότητα του ανθρώπου. Είδε την τάξη. Είδε την τράπεζα. Ξέρετε, όσοι δεν έχουν τάξη στο σπίτι τους, λένε οι ψυχίατροι, έχουν ψυχιατρικό πρόβλημα. Μικρό έως μεγάλο. Το διάβασα και τρόμαξα. Δεν μπορούνε να οργανώσουνε τη ζωή τους. Και δεν μιλάμε τώρα για τα υλικά. Δεν μπορούνε να οργανώσουνε τη ζωή τους αυτοί που δεν έχουν τη σοφία του Θεού στα πνευματικά. Πότε προσεύχονται, πού προσεύχονται, γιατί προσεύχονται. Μου λέγε μια αδελφή και δεν θα το ξεχάσω. Εγώ αν δεν μου πει ο Θεός τι να μαγειρέψω, δεν μαγειρεύω. Νο καλά, δεν ξέρεις τι να μαγειρέψεις και τι να μαγειρέψεις πρέπει να σου πει ο Θεός. Ήταν υπερβολικά ζηλότρια, αλλά αυτό είναι αφροσύνη. Εξετάζουμε τι είναι αυτό που θέλουμε και θέλει ο Θεός και ρωτάμε σε αυτά που δεν ξέρουμε τι πρέπει να θέλουμε και τι θέλει ο Θεός. Είναι ανάγκη να υπάρχει τάξης και μέσα στο σπίτι, και ο άντρας και η γυναίκα να βοηθάνε το σπίτι να είναι καθαρό, τα πράγματα να είναι στη θέση τους. Να μην ψάχνεις να βρεις κάτι και να μην υπάρχει, και να μην υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν ξέρεις. Κι άλλο πεταμένα εδώ, εγώ είμαι ο χειρότερος. Δεν κρίνω εσάς, τον εαυτό μου κρίνω. Όταν έμπαινα σπίτι, από την πόρτα που άνοιγα μέχρι το κρεβάτι μου έβλεπες την κάλτσα τη μία, την κάλτσα τη δεύτερη, το σακάκι, το κάτω. Γιατί είχα καλή γυναίκα. Τώρα έχει χαλάσει τελευταία. Κάτω το παντελόνι, κάτω το ζώο. Και μόλις έφτανα στην κρεβατοκάμαρα, έβαζα τις πιτσάμες και κοιμόμουν. Και είχα την Άννα από πίσω και μάσευε. Καημένη. Κύριος να την ευλογήσει. Έχω διορθωθεί, όχι τελείως. Αλλά όμως, αδερφοί αγαπητοί, είναι ανάγκη να διορθωθούμε τελείως. Και στα φυσικά μας, τις φυσικές δραστηριότητες, να είμαστε νοικοκυρέοι. Αλλά ιδιαιτέρως να είμαστε νοικοκυρέοι στα πνευματικά. Εκεί έχει σημασία. Να ξέρεις πότε να προσεύχεσαι, πώς να προσεύχεσαι. Δεν κάνουμε προσευχή για φαΐ και προσευχόμαστε 20 λεπτά. Ο άλλος θα πεθάνει από την πείνα. Δεν ακούει άλλωστε. Τι λες? Και λες για όλη τη ζωή, όχι στην προσευχή, στο φαΐ, θα πεις Κύριε ευλόγησε το φαγητό αυτό, ευλόγησε μας να γίνει ευλογία και τίποτα άλλο. Δεν θα φέρεις όλα τα ζητήματα της προσευχής σου την ώρα του φαγητού, το τρελάνεις τον άνθρωπο. Τη γυναίκα σου θα κρατάει το πιρούνι και θα λέει, αντε τέλειωνε. Πρέπει να ξέρουμε πώς προσευχόμαστε, πού προσευχόμαστε, πότε προσευχόμαστε, για ποια πράγματα προσευχόμαστε. Πώς διαβάζουμε το Λόγο του Θεού. Όχι άσχετα, διαβάζω 5 εδάφια από τη σελίδα αυτή,
7 εδάφια από την άλλη σελίδα, ανοίγω άλλα, την άλλη σελίδα άλλα 3 εδάφια. Αυτά δεν είναι. Αυτό δεν είναι τρώω το Λόγο του Θεού. Αυτό είναι διαβάζω το ρομάτζο. Δεν το θυμάστε το ρομάτζο εσείς, μεγάλοι το θυμώνται. Δεν διαβάζουμε έτσι το Λόγο του Θεού. Ανοίγουμε τη γραφή, παίρνουμε την καρέκλα μας, καθόμαστε, παίρνουμε ό,τι άλλο θέλουμε να μας εξυπηρετήσει στη μελέτη μας και μελετάμε. Γι' αυτό και τι λέει ο Απόστολος Παύλος? Ταύτα μελέτα. Λέει και να διαβάζεις, αναγίγνωσκε. Αλλά ταύτα μελέτα και εις ταύτα μένε και τότε θα είναι η προκοπή σου φανερή σε όλους τους ανθρώπους. Και όσο είναι δυνατόν έχουμε πρόγραμμα στη ζωή μας. Γιατί αν δεν έχουμε πρόγραμμα, χάνουμε τον καιρό μας. Και περνάει η μέρα χωρίς να την καταλάβεις. Και ο Απόστολος Παύλος, ο Λόγος του Θεού, λέει εξαγοραζόμενοι τον καιρό και εμείς ξημέρωσε, βράδιασε, πότε πέρασε ούτε το κατάλαβα. Και ξέρεις γιατί το κατάλαβες? Γιατί δεν έκανες τίποτα. Και όταν δεν κάνεις τίποτα δεν το καταλαβαίνεις. Είδε λοιπόν την εστίαση, τα φαγητά δηλαδή, είδε την καθεδρίαση των δούλων αυτού. Έχει στον ντύσιμο, έχει τάξη ο άνθρωπος του Θεού. Δεν γυρίζει γυμνός μπροστά στα παιδιά του με το σοβρακάκι του, και έχει και κορίτσια αλλά και αγόρια. Η γυναίκα δεν γυρίζει ημίγυμνη με σιθρού μέσα στο σπίτι, αλλά με φόβο και τρόμο, με σέβας και με ευλάβεια. Τον άντρα της θα κάνει ό,τι θέλει, και ο άντρας με τη γυναίκα θα κάνει ό,τι θέλει. Αλλά αν υπάρχουν άλλοι, αν υπάρχουν παιδιά, αν υπάρχουν γονείς, έπειτα στην εκκλησία δεν ερχόμαστε με σορτσάκι ούτε με βερμούδες. Είναι ο οίκος του Θεού του ζώντος, στήλος και το εδραίωμα της ελυθείας. Εάν τώρα κάποιος έρχεται από τη δουλειά και δεν προλαβαίνει, όπως είναι θα έρθει. Αλλά δεν είναι ότι έτσι έρχεται. Σου λέει ο άνθρωπος, δεν προλαβαίνω, προκειμένου να μην πάω καθόλου στην εκκλησία, θα πάω όπως είμαι. Αμήν. Αλλά δεν ερχόμαστε στην εκκλησία με σορτσάκια ή με βερμούδες ή με τυραντάκια οι άντρες για να φαίνονται τα ποντίκια μας. Ερχόμαστε σεμνή. Η γυναίκα με στολή σεμνή, με εδώ, με σοφροσύνη. Στολίζει τον εαυτό της όχι με χρυσάφια και ασήμια. Δεν γίνεται ωραία η γυναίκα με χρυσάφια και ασήμια. Και αν φοράει τώρα ένα σκουλαρικάκι, ένα κολιεδάκι, ένα δαχτυλιδάκι, ένα... Και μου λέει, αδερφή, η μάνα μου δεν είχε φορέσει ποτέ. Αλλά άκουσε ότι δεν πειράζει, γιατί δεν είμαστε στον νόμο, είμαστε στη χάρη. Και πήγα, λέει, και την είδα με ένα κολιέ εδώ. Βρες η μάνα της, λέει, τι κάνεις εκεί? Αφού, λέει, μου είπαν έτσι. Γιαγιά είναι, 80, 90, 100, ξέρω εγώ, 120, δεν ξέρω πόσο είναι. Όσο είναι. Ναι, ζούμε στη χάρη. Δεν ζούμε στον νόμο. Αλλά η χάρη μας διδάσκει να ζήσουμε σοφρόνος, αγίος, ευσεβώς, να αρνηθούμε την ασέβεια και τις κοσμικές επιθυμίες. Μην μπερδεύουμε λοιπόν τη χάρη με τον νόμο. Όχι, η Εκκλησία του Χριστού δεν έχει νόμο, αν και ο Λόγος του Θεού μας μιλάει για τον τέλειο νόμο της ελευθερίας, που είναι κάτι άλλο, είναι το Ευαγγέλιο του Χριστού. Ελεύθερος ον πάντων, λέει ο Απόστολος Παύλος, εδούλωσα τον εαυτό μου εις πάντας για να κερδίσω τους πλειοτέρους. Άρα λοιπόν το ντύσιμο έχει σοφία. Δεν έρχομαι βρώμικος με την τσίμπλα στο μάτι. Δεν έρχομαι την Κυριακή χωρίς να έχω κάνει μπάνιο. Λελουμένη με είδωρ καθαρών, λέει ο Λόγος του Θεού. Δεν φοράω μια γραβάτα με 5 λαδιές. Προσέχω, αλλά ιδιαιτέρως προσέχω την πνευματική μου στολή. Τα λευκά ημάτια. Δεν έρχομαι να πάρω σώμα και αίμα Χριστού με μια λαδιά τόση στο λευκό ημάτιο που είναι αμαρτία και δεν έχω πάει να την καθαρίσω προηγούμενα. Είδε ακόμη τη στάση των υπουργών. Των υπουργών. Δηλαδή είχε δώσει μια ωραία οργάνωση με τη σοφία του Θεού.
και βάλει άρχοντες, υπουργούς, δούλους. Κάθε ένας στη δική του τη δουλειά. Και τιμούσανε οι εργαζόμενοι τη δουλειά που τους εμπιστεύθηκε ο Σολομών. Ο διάκονος τιμάει τη δουλειά που του έχει εμπιστευτεί η Εκκλησία και ο Θεός. Ο πρεσβύτερος τιμάει τη δουλειά που του έχει βάλει, του έχει δώσει το Πνεύμα το Άγιο καθώς τον έθεσε μέσα στην Εκκλησία. Οι διακονίες τιμάνε το έργο που τους έχει δώσει ο Χριστός. Αν είναι ο προφήτης, προφητεύει, αλλά πώς προφητεύει? Σε αγιασμό, σε καθαρότητα. Όχι με κακία στην καρδιά του, ούτε με προσωποληψία, ούτε με αμαρτία, ούτε χωρίς να είναι πλημμένος με το αίμα του Χριστού. Κοιτάει το έργο και το ντύσιμό του. Ο Κήρυκας δεν ανεβαίνει εδώ και έχει τσακωθεί προηγούμενα με τη γυναίκα του και δεν πειράζει. Δεν έχει τσακωθεί με τον αδελφό του, αυτός θέει. Όχι. Όταν παίρνει το έργο που ο Θεός του έχει δώσει, έχει στάση αγιασμού. Η στάση των υπουργών του Σολομώντα ήταν άψογη. Δεν τα είχε κάνει ο Σολομώντας αυτά. Ο Θεός τα είχε κάνει αυτά. Με τη σοφία που έδωσε στο Σολομώντα και με τη σοφία που έδωσε σε όλους όσους συνεργάζονταν με αυτόν. Ακόμη του συνοχώους αυτού. Αυτούς δηλαδή που μοιράζανε τον ίνον. Καθώς είναι γεγραμμένο, ίνος εφραίνει καρδίας ανθρώπων. Δεν έδωναν τόσο πολύ ώστε να μεθοκοπάνε και δεν έδιναν τόσο λίγο ώστε να παραπονιόνται. Και μέσα στην Εκκλησία υπάρχουν οι ίνοχοι. Αυτοί που δίδουν και συνεργάζονται με το Πνεύμα το Άγιο, με τα χαρίσματα. Τα χαρίσματα είναι με σοφία, με σύνεση, είτε προφητεία, είτε διερμηνία, είτε διάκριση πνευμάτων, όλα τα χαρίσματα με σοφία Θεού. Όχι παιχνιδάκια. Με σοβαρότητα. Και η σοβαρότητα έχει φόβο Θεού. Με φόβο Θεού. Να μην πω περισσότερα. Και την ανάβαση δια της οποίας ανέβαινε στον οίκον του Κυρίου ο Σολομών. Πώς πας, πώς πήγαινε στον οίκον του Κυρίου, πώς πήγαινε να συναντήσει το Θεό? Πώς πας να συναντήσει το Θεό στο ταμείο σου? Αν πας χωρίς να φοράς μαντήλι, ενώ το ξέρεις, αν δεν το ξέρεις, μέχρι να στο μάθει ο Θεός, δεν έχεις ευθύνη. Αλλά τώρα να κάνω μια προσευχούλα, καλέ τώρα, πας να συναντήσεις τον Κύριο. Ονειδίζεται το όνομα του Χριστού όταν προσεύχεσαι με κεφαλή ακάλυπτον. Ονειδίζεται. Και φεύγουν και οι άγγελοι γιατί ονειδίζεται ο Χριστός. Όταν όμως πηγαίνεις με κεκαλυμμένη την κεφαλή, παραδείγματος χάρη, δοξάζεται ο Χριστός και δοξάζουν και το Χριστό και οι άγγελοι παραμένοντες. Πώς πας να προσευχηθείς? Με τα ισόρουχα? Ποιον πας να συναντήσεις? Με το σορτσάκι? Πώς πας να προσευχηθείς? Εδώ πέρα ο Απόστολος Πέτρος, για να πάει απέναντι στον Χριστό, έπεσε στη θάλασσα για να πάει γρήγορα κολυμπώντας, αφού προηγούμενα δεν έβγαλε τα ρούχα του, έβαλε τα ρούχα του. Πάω να συναντήσω τον Χριστό. Και φόρεσε τα ρούχα του γιατί ήταν γυμνός ενώ ψάρευε με τους αδελφούς του. Και έμεινε έκθαμβος. Τώρα, εκείνο που έχει σημασία, αδερφοί. Δύο πράγματα. Θαυμάζεις πως εργάζεται ο Χριστός στη ζωή σου και στη σωστή ζωή των άλλων. Σε ενδιαφέρει? Ενδιαφέρεσαι να δεις με θαυμασμό, όχι με ζήλια, όχι με αδιαφορία, ούτε με δοξολογία σε ανθρώπους,
αλλά με θαυμασμό και δοξολογία στον Χριστό, πώς εργάζεται ο Χριστός στον εαυτό σου, όχι για να καυχηθείς, αλλά και στους άλλους, όχι για να ζηλέψεις, να προσωποληπτήσεις. Δηλαδή η καρδιά σου χαίρεται στη δόξα του Θεού. Χαίρεται όταν βλέπεις έναν άνθρωπο και τον ευλογεί ο Χριστός και τον συστήνει και τον υψώνει. Χαίρεσαι όταν βλέπεις τον Χριστό να διακρίνει ανθρώπους ως προς την ευλογία. Χαίρεσαι και ταπεινώνεσαι όταν δεν το κάνεις εσένα ο Θεός αυτό, με την ελπίδα ότι και εγώ θα βρω χάρη από το Θεό. Και όταν βρίσκεις χάρη από το Θεό, ταπεινώνεσαι ακόμη περισσότερο για να μην χάσεις τη χάρη του Θεού. Εκεί είναι η χάρη του Θεού. Δεν είναι στον νόμο, κάνε αυτό, μην κάνεις εκείνο, μην κάνεις τ' άλλο. Χάρη του Θεού είναι στην προσωπική σου ζωή, στην προσωπική σου σχέση με τον Χριστό, στην προσωπική σου σχέση με τα αδέλφια σου, στην προσωπική σου σχέση με τον κόσμο, στην προσωπική σου σχέση με τον γείτονα. Να βρίσκουμε χάρη ενώπιον του Θεού και των ανθρώπων. Και η χάρη είναι αποτέλεσμα της ταπείνωσης. Δεν ζήλεψε, θαύμασε, χάρηκε και δόξασε το Θεό και είπε: «Έστω Κύριος ο Θεός σου ευλογημένος». Δεν του λέει «Μπράβο, συγχαρτήρια Σολομώντα». Ούτε του είπε «Εγώ δεν είμαι έτσι, δεν τα κάνει καλά». Η καρδιά καθαρή, αγία, λεβέντικη και καρδιά, που ξέρει να χαίρεται στη χαρά των άλλων και να κλαίει στη λύπη των άλλων. Ξέρει να δοξάζει τον Χριστό για την ευλογία του στους άλλους και να ταπεινώνεται μπροστά στον Χριστό για τη χάρη που κάνει ο Χριστός στην καρδιά του. Αυτό είναι λεβεντιά πνευματική. Λεβεντιά. Δεν είναι κακομυριά, μισέρια. Ευλογητός Κύριος ο Θεός, ο οποίος ευαρεστήθηκε να θέσει εσένα επί των θρόνων του Ισραήλ. Δόξα στο Θεό. Δεν τα έκανες εσύ, Σολομώντα. Δεν ανήκει σε εσένα η δόξα. Στο Θεό ανήκει η δόξα. Επειδή ο Κύριος, δεν το έκανε γιατί είσαι καλός, επειδή ο Κύριος αγάπησε εις τον αιώνα τον Ισραήλ, γι' αυτό το λόγο σε ευλόγησε, σου δώσε αυτή τη σοφία και σε κατέστησε βασιλιά πάνω στο λαό Ισραήλ. Λεβεντιά, λεβέντικη καρδιά, ειλικρινή, καθαρή, με παρησία. Δεν καλοπιάνει το Σολομώντα, δεν τον υψώνει το Σολομώντα, δεν τον ζηλεύει το Σολομώντα, δεν προσωποληπτεί για το Σολομώντα, αλλά μία γυναίκα που δεν ήξερε, αλλά πήρε απαντήσεις από το Θεό, κατάλαβε ότι δεν είναι ο Σολομώντας, αλλά είναι ο Χριστός, είναι ο Θεός. Ας είναι λοιπόν ευλογημένο το όνομα του Κυρίου, γιατί ευαρεστήθηκε να σε ευλογήσει και να σε θέσει βασιλιά στον Ισραήλ, όχι γιατί είσαι καλός, ούτε για σένα, για χατήρι σου, αλλά γιατί αγάπησε το λαό Ισραήλ. Γι' αυτό το λόγο σε εσώφησε, σε ευλόγησε και σε έκανε βασιλιά του Ισραήλ. Δόξα να έχει ο Θεός. Δόξα να έχει ο Θεός. Να μας κάνει λεβέντες, αδελφοί, στη σχέση μας με το Θεό, στη σχέση μας με τους αδελφούς μας, στη σχέση μας με τους ανθρώπους. Όχι κακομύριδες, μίζερους, γκρινιάριδες. Δεν το θέλει αυτό ο Θεός. Ο Θεός είναι, συγχώρεσέ με Θεέ μου, είναι λεβέντης. Συγχώρεσέ με που λέω έτσι, μη γέννη το Κύριέ μου. Αλλά είναι πραγματικά, αδερφοί, θέλει τα παιδιά του ο Θεός να είναι άντρες πίστεως και δυνάμεως, που δεν κοιτάνε στη μιζέρια,
στην κακομοιριά, στην κρίνια, δεν είναι γυναικάρια. Αλλά έχουν και οι γυναίκες και οι άντρες καρδιά λιονταριού. Άντρες πίστεως και δυνάμεως. Γιατί το Πνεύμα το Άγιο που μας έδωσε από μας εμάς ο Θεός δεν είναι κακομοίρικο. Είναι πνεύμα δυνάμεως και αγάπης και σοφρονισμού. Έτσι μας θέλει ο Θεός. Με δύναμη, με αγάπη και με σοφία. Άνωθεν σοφία. Όχι με τσακωμούς, με παράπονα, γιατί μου το έκανε αυτό, γιατί έκανε εκεί. Τέτοια πράγματα μη γέννητο στο λαό του Θεού, στους δούλους και στις δούλες του Θεού. Ή το όνομα του Κυρίου ευλογημένο. Με μακροθυμία σε όλους. Με σπατάλη πνευματική για όλους. Αυτός είναι ο γραμματεύς, ο μαθητευτής στη Βασιλεία του Θεού, που μου άλλαξε μένα την άποψη ο Θεός. Γιατί μου τον έδειξε έναν πλούσιο άρχοντα, αυτόν που είναι γραμματεύς, μαθητευτής παρά της Βασιλείας, μαθητευτής στα περί της Βασιλείας των Ουρανών, που είχε ένα θησαυροπυλάκιο μεγάλο γεμάτο πολλά πνευματικά υπάρχοντα, και ήταν πλούσιος και σπάταλος και έβγαζε και έδινε, και παλιά και νέα, και έδινε και έδινε σαν το Χριστό, πλούσιος όν επτόχευσε για να πλουτίσει εμάς. Αυτός είναι ο γραμματεύς, ο μαθητευτής παρά της Βασιλείας των Ουρανών, εις τα περί της Βασιλείας των Ουρανών. Έτσι να μας κάνει ο Θεός, αδερφοί. Χθες το βράδυ το κατάλαβα και χάρηκα. Αλλιώς το είχα ακούσει και αλλιώς το κήρυτα. Αλλά είδα, αδερφοί, και την άλλη άποψη. Γιατί υπάρχουν πολλές απόψεις, όπως είπαμε. Και θέλω να με κάνει ένα τέτοιο μαθητή του ο Χριστός. Και εμένα και όλους μας. Αμήν, αδερφοί. Πλούσιο με θησαυροφυλάκιο. Που να έχει γεμάτο, γεμάτο μέχρι το ταβάνι να είναι το θησαυροφυλάκιο. Σαν τον καταψύχτη μας κάτω, ντουλάπα. Και να χωράει μέσα όλα τα αγαθά και να τα δίνεις, αδερφέ. Να δίνεις παρηγοριά, να δίνεις πίστη, να δίνεις ελπίδα, να δίνεις χαρά, να δίνεις ενίσχυση, να δίνεις δύναμη, να δίνεις στερέωμα, να δίνεις το Λόγο του Θεού, να δίνεις την κοινωνία του Πνεύματος του Αγίου, να δίνεις τη δόξα του Θεού. Αμήν.